Πάμε σε συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Ο Δημοσθένης Δούκας είναι μαζί μου. Μαζί μας επίσης είναι ο υποναύαρχος στην αποστρατεία του λιμενικού σώματος, ο κύριος Πανικολόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Πανικολόπουλε. Και ο κύριος Πάνταλος, βιολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μάνταλε. Καλησπέρα και από μένα. Δημοσθένη, έχουμε δύο ενδιαφέροντα άρθρα, έτσι, από τον κύριο Μάνταλο και τον κύριο Πανικολόπουλο. Οι χαμένες ευκαιρίες του τουρισμού. Και πιο εξαιρετικό, Νίκο, είναι ότι υπάρχει ένας διάλογος διαδικτυακός, από ό,τι κατάλαβα, ναι. Τώρα εμείς τον κάνουμε διαζώσεις μεταξύ τους, που κατά την άποψή μου είναι μια νέα πρωτόγνωρη διαδικασία διαλόγου στοχασμού που απελευθερώνει τελικά τις ιδέες και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ξεκίνησε ο κύριος Μάνταλος. Ο κύριος Μάνταλος, πρώτα άρθρο, ναι. Για να του δώσουμε το λόγο λοιπόν εξ αρχής. Ευχαριστώ και για την πρωτοπορία. Λοιπόν, αυτό το έχουμε ξανακάνει διαδικτυακά, σχόλια, άρθρα σε διάφορους διαδικτυακούς χώρους. Το άρθρο έλεγε τις χαμένες ευκαιρίες του τουρισμού. Ποιες δηλαδή, είναι αυτές, ένα, δύο, οι χαμένες ευκαιρίες. Για την Αλεξανδρούπολη πάντα μιλάτε. Ναι, αυτή τη στιγμή βγάλουμε το άρθρο για την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν άλλα δύο άρθρα και για όλο τον Εύρο και για τη Θράκη. Και τι μπορούμε να είχαμε και δεν έχουμε. Για την Αλεξανδρούπολη είχαμε μια πόλη πρασίνου, όπως αναφέρουμε και στο άρθρο. Είχαμε μια πόλη όμορφη. Έχουμε μια πόλη όμορφη, όχι είχαμε. Μπορούσαν πολλά να γίνουν που δεν γίνανε. Είχαμε παλιά κτίρια, καταδαφίστηκαν, είπαμε για το Πασαλίκι, γράφουμε και στο άρθρο για το Πασαλίκι, το ρίξανε, έγινε ημεραρχία στο κέντρο της παραλίας, απαράδεκτο. Αυτό το έγκλημα έγινε όμως επί δικτατορίας. Έγινε επί χούτας, επί δικτατορίας. Εκεί ποιος θα τολμήσει λοιπόν να πει όχι στους στρατιωτικούς. Μα σίγουρα υπάρχει αυτό, μα τα εγκλήματα όμως συνεχίζονται. Συμφωνώ, δεν είναι αλλά φανταστείτε τώρα στη δικτατορία να πάει να πει ένας, ξέρετε, αυτό είναι μνημείο. Τότε λειτουργήσαν και εθνικιστικά σύνδρομα, επειδή... Σίγουρα, γιατί ήταν τουρκοκρατικό... Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί δεν αντιδράσει κανένας, όχι το δικαιολογό, ίσα-ίσα. Ναι, μα σίγουρα αυτό είναι ένας λόγος. Αλλά σήμερα που έχουμε δημοκρατία, οι αυθαιρεσίες, μπορούμε να τις πούμε, συνεχίζονται. Δηλαδή, δεν έχουμε σταματήσει σε κάτι. Έχουμε το καπνομάγαζο, έτσι. Είμαστε ίσως η μοναδική πόλη που θρηνήσαμε θύματα σε μια αναπαλαίωση. Εγώ ήμουν στην Ιταλία, όπως γράφω και στο άρθρο, στη Σικελία. Κτίρια τετραόροφα, βομβαρδισμένα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακοινήθηκαν πριν 10-12 χρόνια. Λοιπόν, και δεν κουνιόταν κανένας, δεν πέθαινε κανένας. Ωραία, το φτιάχναμε υποστηλώματα γύρω-γύρω και συνεχίζαν τις εργασίες μέσα. Και γινόταν μια αναπαλαίωση και έβλεπες απ' έξω ένα παλιό κτίριο και από μέσα ένα καινούριο κτίριο. Εμείς θρηνήσαμε θύματα. Και αν είναι δυνατόν κάποιος να μου πει, το λέω ότι είμαι βιολόγος, δεν είμαι μηχανικός σίγουρα, αλλά να αρχίσεις την αναπαλαίωση από τη στέγη. Φτιάξαν τη στέγη και βγάλαν τα θεμέλια. Εντάξει. Δεν ξέρω αν το χωράει ανθρωπονούς και μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Ότι θα πέφτει η στέγη, θα πέφτει. Είναι δυνατόν. Το Πασαλίκι όμως, το Πασαλίκι, συγγνώμη, το καπνομάγαζο υπάρχει ακόμα. Είναι εκεί. Δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση. Επειδή είναι θέμα που πονάει, ναι. Εγώ θυμάμαι ακριβώς τις ημέρες εκείνες, όπου Δημοσθένη, αν θυμάσαι, βγήκε και αμέσως η απόφαση από τον τότε δήμαρχο, ναι, που έλεγε γκρεμίσε το γιατί είναι επικίνδυνο, θα σου θρηνήσουμε θύματα αύριο. Ναι. Ακόμα στέκεται εκεί. Ακόμα στέκεται βροχές, εκεί. Χιόνια, έρηδες, σεισμοί. Ακόμα εκεί είναι το Πασαλίκι. Κύριε Πετρίδη, άρα η πρεμούρα ήταν. Το καπνομάγαζο. Άρα η πρεμούρα ήταν να τον γκρεμίσουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρεμούρα. Αυτό λέω. Δηλαδή, θα ρωτήσω κάτι. Ένα σύγχρονο κτίριο χωρίς θεμέλια πέφτει μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι αρχιτέκτονες, αν θυμάστε, Νίκο, εδώ κάναμε πολλές εκπομπές για εκείνο το θέμα. Το σταματήσανε. Το σταματήσανε οι αρχιτέκτονες. Και πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών αντιτάχθηκε σε μια ισοπεδοποιητική λογική της Δημαρχίας. Εγώ επιμένω να υπενθυμίζω όμως την απόφαση της ίδιας ημέρας που έλεγε γκρεμίστε. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι εμείς κάναμε εκπομπές με εκπομπών εδώ. Και ο Σύλλογος, ο κ. Καραδέδος, ήρθαν και το υπερασπίστηκαν τη σωτηρία του κοινού. Αυτό μπορεί να γίνει και από τρομοκρατία εκείνη τη στιγμή, από κάτι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μπορεί. Δεν νομίζω. Άλλοι ήταν οι λόγοι. Άλλοι ήταν οι λόγοι, κύριε Μάνταλε. Το γράφω. Τώρα, μια και σα έχουμε και του δύο εδώ πέρα, να τα πούμε λίγο. Κάνουμε μια πιο ελεύθερη συζήτηση. Άλλοι ήταν οι λόγοι, κύριε Μάνταλε. Είναι οι ίδιοι λόγοι που και το παλιό νοσοκομείο είναι στην κατάσταση που είναι. Ίδιοι λόγοι. Αυτό το αναφέρουμε πιο κάτω. Φιλέτο, για άλλη δουλειά ήταν. Λοιπόν, εγώ το αναφέρω και στο άρθρο. Λέω, μήπω θέλουμε να το οικοπεδοποιήσουμε. Βάζω και μια ερώτηση. Αποθήκες του λιμανιού. Τα ίδια. Για άλλη δουλειά. Άλλο οι αποθήκες του λιμανιού αποτελούν όχι μόνο σύμβολο. Όταν κάποιος έρχεται με καράβι από τη Σαμοθράκη, αποτελούν και ένα, ίσως βλέπεις
κάποιο νορβηγικό τοπίο, κάποιο εξωτικό τοπίο για μεσογειακό κράτος. Και πέφτουν και αυτές. Αυτοί που διαχειρίζονται την τύχη, λοιπόν, δεν το βλέπουν αυτό. Αυτό, ναι, αυτό. Αυτοί δεν το βλέπουν μόνο. Αυτό το βλέπουν επισκέπτες, πολίτες. Αυτοί που διαχειρίζονται δεν βλέπουν ότι εκείνο είναι πραγματικά ένα αισθητικό φαινόμενο καταφλυκτικό. Ναι, αλλά... ναι. Λοιπόν, κατά δεύτερον, αυτό το ωραίο που μπορούσε να γίνει βιβλιοθήκη, δεν έχει πόλη βιβλιοθήκη. Είμαστε η μοναδική πόλη που δεν έχει μουσείο. Δεν έχουμε πολλά πράγματα βασικά υποδομών. Λοιπόν, το Πασαλίκι λοιπόν μένει. Μένει όμως ως πότε? Μήπως ξαφνικά καταρρεύσει. Το καπνομάγαζο, συγγνώμη. Το καπνομάγαζο, μήπως ξαφνικά καταρρεύσει και έχουμε και άλλα θύματα. Και περνάνε άτομα κάτω, παιδάκια, άνθρωποι που δεν φταίνε. Δεύτερο, το παλιό νοσοκομείο, όπως αναφέρεται ο κύριε Πετρίδη. Το παλιό νοσοκομείο ήταν κλειστό, έπεφτε κλπ. Σήμερα άρχισαν ανακατασκευή, βγήκαν τα παράθυρα, βγήκαν οι πόρτες, βγήκε και η σκεπή. Πέφτει μέσα το νερό, διαβρώνονται όλα. Ακόμα πιο εύκολη η κατάρρευσή του. Έτσι. Δηλαδή το πάμε να πέσει. Σαν να του λες πέσε, σε περιμένω. Δηλαδή 5-6 εναπομείναντα κτίρια, τα οποία είναι νεοκλασικά και ίσως έμβλημα για την πόλη μας, έχουν καταστρατηγηθεί, έχουν χαθεί και χάνονται. Αυτά που χάθηκαν επί Χούντας, εντάξει, χάθηκαν. Αυτά που χάνονται όμως συνεχίζουν να χάνονται. Όχι, και μετά τη Χούντα χάθηκαν, δεν? Ναι, αυτό λέω. Και μετά τη Χούντα συνεχίζουν να χάνονται. Άρα... Καθολική σχολή Δημοσθένη των Καλογραίων, πρώην, ναι, έδρα της Μεραρχίας. Η πρώην έδρα μετά τη Χούντα, ναι, κρεμίστηκε. Ένα αρχιτεκτονικό κοδόμα καταπληκτικό. Ολόκληρο το τετράγωνο σχεδόν. Για τη Μεραρχία θα έλεγα στον κύριο Δούγκα. Λοιπόν, φτιάξανε μια Μεραρχία. Πού? Απέναντι ακριβώς από τα παράλια τα τουρκικά. Χωρίς κανένα προπέτασμα, χωρίς. Δηλαδή φτιάξει ένα διοικητήριο στρατιωτικό, το οποίο δεν έχει μία κάλυψη. Καλά, μην το πάμε τώρα και τόσο πολύ. Αυτά είναι δικά του θέματα. Μας τρεφούν αυτοί όταν έρθει. Λοιπόν, δηλαδή για το Πασαλίκι ότι ήταν τρομερό πράγμα που έγινε. Στο δομημένο χώρο της Αλεξανδρούπολης ήταν εκείνο το κακό κτίριο, ανατρέπει την αισθητική του δομημένου χώρου. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα τα στρατιωτικά τα ξέρουμε και είναι καλύτερα. Ναι, σίγουρα. Αλλά ένα τσιμεντένιο κτίριο σε μια όμορφη παραλία, με πράσινα, με που... Επειδή ξεκινήσατε και τα λέτε όλα τώρα, να έρθει να πω και εγώ κάτι. Δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις. Είναι ο καθένας ο οποίος έχει μια θέση εξουσίας, πώς το βλέπει κατά καιρούς. Για παράδειγμα, εγώ θα μπορούσα να προσθέσω, έτσι, έχοντας το φόβο να δεχτώ και καμία πανταχούσα δημοσθένη, θα μπορούσα να προσθέσω και το θέμα της παλιάς πλατείας της Μητρόπολης. Όπου και εκεί γκρεμίστηκε το παράρτημα. Ναι. Από τον πρώην Μητροπολίτη μας, τον κύριο Άνθιμο, το παράρτημα με τις μούσες επίσης επάνω. Γιατί είπανε τότε, είπε τότε ο Δεσπότης, ότι δεν έχει αξία αρχιτεκτονική αυτό. Ενώ τα άλλα δύο έχουν, το τρίτο και το, και το σημερινό εκκλησιαστικό μουσείο, τότε Θηλαίων. Λοιπόν, επίσης το κάτω μέρος Δημοσθένη, εκεί που ήταν με τις πέτρες χτισμένο, με τα σκαλιά, με τη βρύση κάτω, γκρεμίστηκαν όλα. Του Λεονταρίδη το σπίτι δίπλα. Γκρεμίστηκαν όλα αυτά. Δηλαδή είναι ο καθένας, έχει μία άποψη, αλλά δεν υπάρχει μία συνολική στρατηγική για όλη την πόλη. Μάλλον εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Είπα ναύαρχε και τρώμε τον χρόνο. Παρακαλώ, να μας πει ο κύριος. Είναι κάτι χειρότερο. Κατά την άποψή μου, όλα όσα έγιναν αυτά που είπε και ο Νίκος εσείς, είναι μία βάρβαρη επέλαση εις βάρος της μνήμης και της ταυτότητας της πόλης. Ακριβώς. Και το βάρβαρη το επιτείνω με το χειρότερο τρόπο. Συνέβαλαν σε αυτό δημοτικές εξουσίες, τοπάρχες, φεοδάρχες και μητροπολίτες. Ακριβώς. Ναύαρχε. Αυτοί οι τοπάρχες είναι που μας φάγανε. Μιλάμε για τουρισμό και εγώ θα αναφερθώ σε ένα ειδικότερο κομμάτι, το θαλάσσιο τουρισμό, ο οποίος πάλι έχει υποδιαιρέσεις. Ένα κομμάτι είναι τα κρουαζερόπλια, που μπορούν να προσεγγίζουν και δεν έρχονται. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Τα λέω επιγραμματικά. Ένα δεύτερο είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ακτοπλοϊκή σύνδεση. Για ποια ακτοπλοϊκή σύνδεση και τουρισμό μιλάμε, όταν τα δρομολόγια που έχουμε είναι μέχρι τέλος Μαΐου? Πώς θα προγραμματίσει ο ξένος, ο Ευρωπαίος, ο τουρίστας να έρθει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο? Τρίτο κομμάτι. Η παραλιακή ζώνη, η ανάπλαση. Δεν έγινε, ούτε πρόκειται να γίνει. Είμαστε σίγουροι, το ζούμε τόσα χρόνια. Εγώ τους είπα τη λύση. Τροποποιήστε τη χερσαία ζώνη, να πάρει ο καθένας το κομμάτι το δικό του. Ο οργανισμός λιμένα το δικό του το κομμάτι και ο Δήμος το δικό του. Σας λέω, το έκανα το 1997 στην Καλαμάτα. Από μαθητής γυμνασίου έβλεπα μια διαμάχη μεταξύ Λιμενικού Ταμείου και Δήμου. Και όταν πήγα σαν λιμενάρχης το 1995, το έβαλα μπρος και το δέχτηκαν
Και θα το πω και αυτό, και ήρθε τότε, ήταν ο κύριος Μπένος, ήταν υπουργός πολιτισμού και μου λέει: μπράβο ρε Νίκολε, συγχαρητήρια. Δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε ότι μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Πήρε 2,5 χιλιόμετρα παραλία ο Δήμος. Εδώ το είπα σε δημοτικούς άρχοντες, το είπα στους προέδρους των οργανισμών, στους διευθύνοντες συμβούλους. Ξέρεις τι μου είπατε, και είχα και την ιδιότητα του δικηγόρου, δεν λέω ονόματα. Δεν γίνεται αυτό, μου λέει, δεν μπορεί να αλλάξει η χερσαία ζώνη. Μα εδώ αλλάζει το Σύνταγμα, λέω. Δεν μπορεί να αλλάξει μια απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Την ιδιότητα του δικηγόρου, ένας δήμαρχος την έχει. Όχι, για πρόεδρο όλα λέει. Α, συγγνώμη. Όλα. Τον κύριο Μπατζίνη. Δεν λέω ονόματα. Μα εκείνος ήταν δικηγόρος. Και αυτός δικηγόρος. Όχι, υπάρχει κι άλλος δικηγόρος στον όλα. Για ψάχτε, υπήρχε. Πρόεδρος. Κύριος Μπέντης. Ο πρόεδρος, δεν λέω. Ο κύριος Μπέντης ήταν διευθυντικός. Να το πούμε, ο κύριος Αμπατζής έτσι μου το είπε μέσα στο δημοσίο. Αυτό λέει ο κύριος Αμπατζής. Λοιπόν, δεν γίνεται, μου λέει. Αν είναι δυνατόν, έτσι θα πάμε μπροστά. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει λιμενικά έργα. Ο οργανισμός λιμένα δεν μπορεί να κάνει ανάπλαση. Μπορεί να κάνει μόνο λιμενικά έργα. Υπάρχουν οριοθετημένα τι είναι τα λιμενικά έργα. Υπάρχει νομοθεσία τι είναι τα λιμενικά έργα. Δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος λιμενικά έργα. Λοιπόν, να πάρει το κομμάτι. Εάν πάει στο χρηματιστήριο ο οργανισμός, που ήδη δεν ξέρω αν τα είδατε τα ρεπορτάζ, που ετοιμάζεται το. Εμείς το παίξαμε. Ορίστε, ναι. Εμείς ναι. Το παίξαμε την Κυριακή. Είναι δεδομένο πλέον ότι ενοποιούνται Βόλος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη κάτω από την ομπρέλα του ΟΟΘ της Θεσσαλονίκης. Το ανακοίνωσε ο κύριος Διαμαντίδης επίσημα. Το είπε επίσημα. Ωραία, το παίξατε. Το ναι. Παίξαμε την Κυριακή. Λοιπόν, ακούνε οι τοπικοί μας άρχοντες. Εάν πάει στο χρηματιστήριο το κομμάτι της Αλεξανδρούπολης, ποιος θα δεχτεί αυτό το κομμάτι κάτω από το φάρο να το δώσει στο Δήμο? Κανένας. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει. Εμείς τα λέμε χρόνια, αλλά κανένας δεν το δέχτηκε. Και η ευκαιρία, το ξαναλέω, χάθηκε το 2007-2008 που πήραν απόφαση για τροποποίηση και επέκταση χερσαίας ζώνης και εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και δεν άλλαξε το κομμάτι κάτω από το φάρο. Αυτό ήταν εγκληματικό. Μην μιλάνε τώρα ότι δεν μπορούμε ή δεν τα βρίσκουμε. Και ο νόμος του 2001 περί γυαλού και παραλίας το λέει καθαρά. Προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να κάνει ο Δήμος με τον οργανισμό μόνο για λιμενικά έργα. Δέστε το άρθρο 25 και το άρθρο 21 του νόμου περί γυαλού και παραλίας. Να το πούμε πιο απλά, επειδή λέτε για τον τουρισμό. Εγώ ξέρω ότι αν πάω σε κάποια πόλη, έχω 1, 2, 3, 5 σημεία που τα ξέρω εκ των προτέρων. Και λες ότι αυτά θα πάω να τα επισκεφτώ. Πείτε μου εσείς, έρχεται κάποιος στην Αλεξανδρούπολη. Από άλλη πόλη. Της Ελλάδας. Δεν λέω για ξένο. Και για ξένο, αν θέλετε να πούμε. Έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Τι θα μπορέσει να δει από αυτή την πόλη? Θα πάει στο Φάρο, θα πιει καφέ. Ωραία. Ωραίο μέρος. Θα πάει να δει το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Άριστο. Θα πάει στο Εθνολογικό Μουσείο. Επίσης άριστο. Στο Ιστορικό Μουσείο. Έτσι δεν είναι, Δημοσθένη? Πού αλλού θα πάει? Τι άλλο έχει να... Κοιτάξτε, η παράδειγμα... Δηλαδή στην πόλη, να κινηθεί στην πόλη, να πει θα πάω να δω κάποια εκκλησία. Θα μπορούσε και ο Άγιος Ιωσήφ να είναι ανοιχτός, πιθανόν. Ο καθολικός ναός στο κέντρο της πόλης, να τον επισκεφτούν κάποιοι. Θα μπορούσαν και άλλα σημεία να είναι ανοιχτά και να τα επισκεφθεί κάποιος. Κοιτάξτε, η παραλιακή ζώνη είναι πάρα πολύ όμορφη. Επίσης υπάρχουν... Για βόλτα όμως. Ναι, εντάξει. Όπως παλιά, πάσα τέμπο. Και σαν τοπίο, σαν. Αυτό, θα πιέσει ένα καφέ, δύο. Πώς θα πιέσει, 10. Υπάρχουν βέβαια. Τι θα κάνεις άλλο. Υπάρχουν βέβαια στην πόλη και άλλα μέρη τα οποία μπορεί να επισκεφθεί. Δηλαδή στη Μάκρη, η Αγία Αναστασία, η Σπηλιά του Κύκλοπα. Έχουμε μέρη τα οποία. Θα ξεκινήσει κάποιο. Εάν ήμουν εγώ σε ξένη πόλη και ξεκινούσα από αυτήν την πόλη να κάνω 20 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα και να πάω στη Μάκρη και να δω αυτό που μου λέτε εσείς αυτή τη στιγμή, θα τους είχα πάρει τα κεφάλια όλους όταν γυρνούσα πίσω. Εννοείται. Θα πάω στη Μάκρη να δω το χείρο αυτό που είναι σήμερα. Ναι, αυτό. Τι να δω. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι η πόλη θέλει να δείξει την ταυτότητά της. Θέλει να κάνει πράγματα που θα αναδείξουν την ταυτότητά της, τα οποία καταστρατηγήθηκαν μέχρι τώρα και δεν γίναν. Και δεν τα κάνει κανένας. Αυτό λέμε. Εκτός αυτού, ένα άλλο μέρος που μπορούμε, την παραλιακή, την άφησα στον φίλο τον Νίκο, γιατί είναι και πιο, ήταν και λιμενάρχης και ξέρει καλύτερα από τα πράγματα, το Λούνα Πάρκ. Ήταν σύμβολο της πόλης. Τουλάχιστον για 20-25 χρόνια. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί όταν μια πόλη έχει σύμβολο το Λούνα Πάρκ είναι λίγο Καρακιωζούπολη. Η παρακά. Ρόδα και λοιπά μαζί με το Φάρο. Τώρα μην φτάσουμε και εκεί πέρα, ναι. Κύριε Μάνταρη, το άκουσα και από άλλους. Ναι. Ότι το Λούνα Πάρκ ήταν σύμβολο της πόλης. Έλεος. Που το Λούνα Πάρκ ήταν σύμβολο. Μας έκανα να το συνηθίσουμε. Συγγνώμη, άλλο αυτό. Συνηθίσαμε, συνηθίσαμε το τέτοιο. Αλλά καταργήθηκε και αυτό. Ακόμα και το Λούνα Πάρκ ερχόταν σχολικός τουρισμός. Σχολικός τουρισμός, ο οποίος πήγαινε. Άλλο ένας χώρος για να πας. Άλλος ένας χώρος για να πας. Ονομάσουμε σύμβολο της πόλης. Αυτό λέω. Δεν είπα για σύμβολο. Εντάξει, ίσως ήταν λάθος έκφραση. Ήταν τόπος για να πας. Να το επισκεφθείς. Καταργήθηκε και αυτό. Δεν υπάρχει.
Θα λειτουργήσει, λοιπόν, εσύ είπα εντός των υποθέσεων. Θα λειτουργήσει, ακούμε πολλά. Ναι, αλλά αν λειτουργήσει, πάει η υπόθεση ανάπλαση πίσω. Ναι. Γιατί είναι ένα αυτό μεγάλο κομμάτι. Αυτό είναι σοβαρό. Έχει δοθεί άδεια, ήδη δομείται και εντός των προσχόμενων ημερών θα λειτουργήσει. Πώς λοιπόν θα πάει ο Δήμος να κάνει ένα αυτό είναι που λέει ο κ. Παπανικολόπουλος σοβαρό. Εδώ υπάρχουν συμβόλαια. Ένα αναιρεί μια προοπτική ουσιαστική. Αυτό θα το έλεγα και εγώ. Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τροποποίηση χερσαία ζώνη λιμένος. Έγινε στην Πάθρα, έγινε στην Ελευσίνα, έγινε στην Καλαμάτα. Εδώ εμείς γιατί δεν την κάνουμε. Δεν μας απάντησε κανένας επίσημα ούτε από τον οργανισμό ούτε από το Δήμο. Γιατί αυτό δεν έγινε. Γινόμαστε στο τέλος γραφική, τους τα λέμε τόσα χρόνια. Τους λέμε την νομοθεσία, τους λέμε τα παραδείγματα άλλων πόλεων, κανένας δεν ακούει. Θα τα ακούσω μια και καλή όλοι τους. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θα την ξανακάνουμε την κουβέντα. Θα τα πούμε με το επόμενο κείμενο του κ. Μάνταλου. Ετοιμάζουμε ένα δύο. Φυσικά. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Πρωτοβουλία για την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Με ειδική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, προγραμματίζει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι την πρόταση του Συλλόγου θα την καταθέσει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχημάκη. Μια σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής αγοράς ανέλαβε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Όπως τόνισε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Στράσιος, ο Σύλλογος προγραμματίζει να γίνει μια εκδήλωση για την προώθηση της τοπικής αγοράς κατά την περίοδο των διακοπών, υπογραμμίζοντας ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία η οποία μπορεί να τονώσει οικονομικά τα καταστήματα της πόλης. Ο κ. Στράσιος επεσημάνει ότι την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου δεσμεύτηκε να την καταθέσει στον Υπουργό Ανάπτυξης, όπως επίσης και στον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε ο Εμπορικός Σύλλογος σε συνεργασία βέβαια και με την αντίστοιχη Ομοσπονδία για την δημιουργία μιας εκδήλωσης